Εγώ λέω πάντως να πας στην Αθήνα, μην το χάσεις το γάμο του φιλαράκου σου. Κρίμα είναι. Και ας μείνουν οι παραγγελίες πίσω σιγά, να δεν χάθηκε και ο κόσμος. Τώρα τα έχω κανονίσει όλα. Το ακύρωσα, δεν πειράζει. Θα πιάσω τις παραγγελίες και σιγά σιγά θα τις τελειώσω. Εσύ και να μιλήσεις με τους προμηθευτές, θα μας φέρουν τα υλικά. Δεν τους παίρνεις εσύ καλύτερα, ε? Να αρχίσεις να μιλάς και εσύ λίγο μαζί τους. Με τους προμηθευτές, τους αντιπροσώπους, τους πελάτες. Μπορεί να φύγω κι εγώ κάποια στιγμή, για λίγο, δεν ξέρεις. Γιατί, πού τα πας? Λέω ρε παιδί μου, άμα κάτσε κάτι και συμβεί, εγώ έμαθα να δουλεύω τα εργαλεία. Εσύ να μην μάθεις τις διαδικασίες. Πρώτον, εσύ δεν δουλεύεις καλά τα εργαλεία. Αν τα δούλευες, δεν θα έχεις κοπή. Και δεύτερον, εγώ δεν τα πάω καλά με τα τηλέφωνα. Μέχρι τώρα καλά δεν πηγαίναμε. Τι θες και τα αλλάζεις? Εκτός και αν σκοπεύεις να φύγεις. Ναι, με ακούτε? Ναι. Κύριε... Καβάκας, Καβάκας. Κύριε Καβάκα. Ο μαφιός ο Σταματάκης είμαι από την Κρήτη. Ναι, ο αδερφός του Αστέρη. Για τα αλουμίνια πήρα. Και τις δαγκάνες, ναι. Και τις καφέ τις κλειδαριές που... Τέσσερα. Θα ρω πως ήταν έξι. Δεν έχει έκπτωση σε αυτά? Εξοικονομώ κατοίκον. Το... Ποιες κλειδαριές? Ναι, αλλά... Άστο το εξοικονομώ. Άστο. Ναι, το... Άστο... Τις κλειδαριές... πάρ' τον αδερφό μου, δεν μπορώ να μιλήσω. Και... Ναι. Ναι, ό,τι είπατε με τον αδερφό μου, ναι, αυτά ισχύουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ωραίος.